Λοιπόν, εμείς αλλάζουμε τελείως θέμα τώρα. Πάμε σε κάτι που αγαπάμε πολύ να συζητάμε, τρόπους δηλαδή, όταν έχουμε γιορτές, που μπορούμε τα πράγματα γύρω μας να τα κάνουμε οικολογικά, προς συμφέρον του περιβάλλοντος. Κοντά μας είναι η κυρία Αλεξία Σακαδάκη, μέλος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έτσι είναι πάντα. Είτε τα Χριστούγεννα είτε το Πάσχα θα τα συζητάμε αυτά. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Συνήθεια σε κάποια μικρά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση γενικότερα. Ναι, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να τα λέμε, γιατί στην καθημερινότητα μας ξεχνάμε να συνδυάζουμε και το οικολογικό στοιχείο με την παράδοση μας, με τα έθιμα μας, τα ήθη μας κλπ. Αλλά μπορούμε. Και είναι ωραία να τα συζητάμε και να τα προβάλλουμε έτσι ώστε να μαθαίνει και το κοινό τι μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικά για να με σεβασμό προς το περιβάλλον, να γιορτάζουμε με σεβασμό. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν αρκετά που μπορούμε να κάνουμε τώρα το Πάσχα όπως έτσι τα περιγράψαμε. Πιστεύω πως ναι. Καταρχήν έχουμε το οικολογικό βάψιμο των αυγών. Είναι στην παράδοση μας τη Μεγάλη Πέμπτη να βάφουμε τα αυγά μας. Όσοι και όσες θα προχωρήσουν σε αυτήν τη διαδικασία, αν υπάρχουν οι φυσικοί τρόποι με φυσικές βαφές, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο μας τον οργανισμό. Γιατί να πούμε ότι πολλές από τις βαφές που κυκλοφορούν στην αγορά είναι τοξικές ή αν περάσουν μέσα από το τσόφλι με την κατανάλωση θα προκαλέσουμε κάποιο είδους πρόβλημα στο δικό μας οργανισμό. Κύριε Σακαδάκη, εδώ μπαίνει και το ερώτημα αν ελέγχονται και κάποια πράγματα τα οποία βρίσκονται στην αγορά. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Να σας πω ότι χθες στη Βουλή είχε μια μεγάλη συζήτηση για τους ελέγχους που γίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, άλλου είδους προϊόντα. Και μας είπαν ότι περίπου το 10% των εισαγωγών ελέγχονται. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μεγάλη αδυναμία και έλλειψη στον τομέα του ελέγχου. Γι' αυτό πρέπει και εμείς ως καταναλωτές να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Με ποιους τρόπους, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς για να προφυλακτούμε. Φυσικούς τρόπους. Οι φυσικοί τρόποι είναι οι καλύτεροι. Είναι οι καλύτεροι και ούτως ή άλλως, να σας πω την αλήθεια, είναι και στην παράδοσή μας. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε και να αναλογιστούμε πώς οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας έβαφαν τα αυγά, θα θυμηθούμε ότι έπαιρναν τα κρεμμυδόφυλλα, το ριζάρι, οτιδήποτε μας προσφέρει η φύση, τις μαργαρίτες, το παντζάρι. Υπάρχουν πολλά είδη που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, χωρίς να θέσουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο, αλλά και το περιβάλλον μας. Δηλαδή, μιλάμε και για φυσικές βαφές που υπάρχουν στο εμπόριο, αλλά και με τρόποι αυτοί οι παραδοσιακοί που υπήρχαν πάντα, που μπορούμε να μελετήσουμε. Γιατί μπορεί όλοι να μην έχουμε όλη την τύχη της γιαγιάς να είναι κοντά μας και να μας τους δείξει. Μπορούμε όμως εύκολα να ενημερωθούμε, έτσι. Πολύ εύκολα. Έχουμε και στις σελίδες του Κινήματος Οικολόγων και της Γυναικείας Κινήσης Οικολόγων ακόμα και βιντεάκια που να δείχνουν τους τρόπους που μπορεί κάποιος να βάψει τα αυγά με φυσικούς τρόπους, με συγκεκριμένες συνταγές, διάφορα κολπάκια για να δημιουργήσουμε και σχήματα, σχεδιάκια πάνω στα αυγά μας. Και ξέρετε, είναι και ένας ωραίος χρόνος. Υπάρχουν και στη σελίδα σας. Ναι, μπορείτε να τα ψάξετε, να τα βρείτε. Είναι εύκολη, απλή τρόπη, φυσική και ωραίος τρόπος να περάσουμε χρόνο με την οικογένεια. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και πολλές φωτογραφίες. Φωτογραφίες, έτσι να μας εξηγήσετε από πού είναι. Ναι. Βλέπω ότι η γυναική οργάνωσή σας πολύ δραστήρια. Ναι. Το ξέρουμε αυτό. Άλλωστε, θα έχουμε παζαράκια. Ακόμη δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω κάτι, αλλά σύντομα θα ανακοινώσουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι τις δράσεις και τις ενέργειες μας, γιατί είχαμε ένα συνέδριο την περασμένη Κυριακή όπου εκλέξαμε τη νέα ηγεσία της Γυναικείας Κινήσης Οικολόγων. Επομένως, τώρα είμαστε στη διαδικασία να ορίσουμε τις επόμενες δράσεις. Εδώ είναι μια δράση που είχαμε κάνει ως γυναικεία κίνηση οικολόγων στο πάρκο Αθαλάσσας, όπου δείξαμε στους παρευρισκομένους και είχαμε φτιάξει και ένα βιντεάκι πώς να βάφουν τα αυγά με τους φυσικούς τρόπους. Βλέπετε, είναι το ριζάρι μέσα στο πύλινο και τα κρεμμυδόφυλλα μέσα στο καλαθάκι. Και πιστέψτε με, επειδή και εγώ στην αρχή είχα τις αφιβολίες μου κατά πόσο θα πάρουν ωραίο, έντονο χρώμα τα αυγά. Πραγματικά παίρνουν όμορφο χρώμα. Και φαίνεται. Και είναι φυσικός τρόπος, τρως άφοβα το αυγό σου. Θα λέγαμε ότι είναι πιο μπελαλίδικος τρόπος. Καθόλου. Γιατί να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Πολλοί για λόγους πρακτικούς χρησιμοποιούν τις βαφές τις έτοιμες. Σου λέει εντάξει. Να σας πω την αλήθεια, για μένα ο πιο απλός και εύκολος τρόπος είναι το ριζάρι. Το ριζάρι. Το ριζάρι και δίνει και πολύ έντονο, ωραίο, ερυθρό χρώμα. Μάλιστα. Άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας την σπατάλη φαγητού.
Κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει πάντα, αλλά κυρίως όταν έχουμε τέτοιου είδους μεγάλες γιορτές που θα έχουμε τις συνάξεις τις οικογενειακές και τις φιλικές, να μην φτιάχνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι θα καταναλώσουμε και να προσέξουμε και λίγο τους συνδυασμούς μας, ας μην βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Αλλά είναι κρίμα να σπαταλάμε τόσο φαγητόν και να δημιουργούμε περισσότερη επιβάρυνση στον πλανήτη μας με τα απόβλητα που θα μας μείνουν μετά, χωρίς να τα αξιοποιήσουμε. Γιατί το έχουμε αυτό ως Κύπροι, με το πολύ φαγητό? Τώρα θα απαντήσω λίγο κοινωνιολογικά. Κοινωνιολογικά θέλω να μου απαντήσετε, βεβαίως. Δική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν δύο παράμετροι. Η μία παράμετρος έχει να κάνει με την ανάγκη μας να ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας και αισθανόμαστε ότι αν δεν ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα θα απογοητεύσουμε. Και η δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει με την εικόνα, να δείξουμε ότι μπορούμε, ότι έχουμε να προσφέρουμε, ότι το δικό μας το τραπέζι είναι πλουσιοπάροχο και όλα αυτά που συνεπάγονται με την προβολή μας και την εικόνα που δημιουργούμε γύρω από το πρόσωπο μας. Ψευδεστήσεις όλα αυτά, ναι, στην ουσία. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα, αν σκεφτούμε το τι καταναλώνουμε σε τέτοιου είδους συνάξεις, είναι πολύ περιορισμένα και πολύ λιγότερα από ό,τι έχουμε στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε να φάμε τόσο πολύ φαγητό ούτως ή άλλως. Επομένως, μπορούμε να προσφέρουμε τα απαραίτητα και έχουμε ευτυχώς, δηλαδή, έχουμε και άλλου είδους προσφορά από την παράδοσή μας, όπως είναι οι φλαούνες, τα τσουρέκια, μάλιστα, τα αυγά. Δηλαδή, συμπληρώνουμε το τραπέζι μας με όλα αυτά, τα οποία είναι και βαριά φαγητά. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ λυτή και προσεκτική. Και ας δώσουμε βάρος σε άλλα πράγματα. Στο να περάσουμε ωραία. Ακριβώς. Στο να κοινωνικοποιηθούμε κυρίως. Κάτι που έχουμε ανάγκη, έτσι. Το έχουμε όλοι ανάγκη και να μην ξεχνάμε ότι 3 χρόνια πριν κάναμε Πάσχα μόνοι μας, στο σπίτι μας. Έτσι είναι. Και να είμαστε ευγνώμονες που αυτή τη στιγμή μπορούμε και είμαστε σε θέση να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο και αυτή τη δυσκολία και μπορούμε να απολαύσουμε τις γιορτές μας μαζί. Άρα απολαύσουμε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δώρα. Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο. Δώρα. Πολλά παιδάκια περιμένουν. Ναι. Και ναι. Εδώ θέλω να σας πω πραγματικά, επειδή τα συζητάμε συχνά αυτά τα θέματα, για τα πασχαλινά αυγά, τα οποία είναι τυλιγμένα μέσα σε εκείνο το δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι υγιεινό, δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις έχετε να μας δώσετε. Κοιτάξτε, κυρίως τα δώρα που δίνουμε, ναι, είναι τα πασχαλινά αυγά αυτήν την περίοδο, οι λαμπάδες από τις νονές και τους νονούς. Ναι. Υπάρχουν όμως και οι προσδοκίες για άλλου είδους δώρα από τα παιδάκια. Εννοείται πάντα. Όπως λέμε πάντα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι επιλέγουμε. Καταρχήν, το ίδιο το παιχνίδι ή το δώρο να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, γιατί έτσι δίνουμε και ένα μήνυμα στα παιδιά μας για αυτά που θέλουμε να τους δώσουμε, να είναι κάτι χρήσιμο και όχι κάτι ανούσιο το οποίο σε λίγες μέρες θα βρεθεί στον κάλαθο των αχρήστων. Πραγματικά σκεφτείτε την επιβάρυνση στον πλανήτη, από τα φαγητά, τα παιχνίδια, τις χαρτοπετσέτες, όλα αυτά που πετάμε είναι τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Και δεν είναι κάτι απλό που ίσως εμείς τώρα να καθόμαστε να συζητούμε. Έχει εντοπιστεί και έχει καταγραφεί ως έναν από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα παγκοσμίως η διαχείριση αποβλήτων. Όσο για τις συνέπειες τις βλέπουμε. Ακριβώς. Καθημερινά πλέον. Ακριβώς. Είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν μας νοιάζει τι θα γίνει. Γίνεται. Γίνεται. Συμβαίνει. Το βιώνουμε. Mm-hmm. Και είναι και πολλά αυτά που βιώνουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι συνδέονται με την περιβαλλοντική ρήπανση. Επομένως, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας τον αντίκτυπο μας, τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο, το τι είδους περιτυλίγματα χρησιμοποιούμε για τα δώρα, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ξέρω ότι πολλά παιδάκια ανυπομονούν να περάσουν τη διαδικασία του να ανοίξουν το δώρο, να βγάλουν το περιτύλιγμα κλπ. Υπάρχουν ευτυχώς, όπως είπαμε και άλλη φορά, πλέον και στην κυπριακή αγορά, πολλές επιλογές από οικολογικά περιτυλίγματα, φιλικά προς το περιβάλλον θα πω καλύτερα. Να προσέχουμε να μην καίμε τα περιτυλίγματα στα τζάκια μας, να μην τα αφήνουμε να μην εκτιθέμεθα σε χημικές τοξικές ουσίες που απελευθερώνονται από την καύση αυτών των περιτυλίγματων. Και όσο μπορούμε, θα έλεγα, να μειώσουμε και τις προσδοκίες των παιδιών μας για πολλά δώρα.
Μπορούμε. Να τους διδάξουμε. Μπορούμε. Πιστεύω ότι μπορούμε. Να σας πω, τις προάλλες ήμουν σε ένα σχολείο και μιλούσαμε για το περιβάλλον. Δημοτικό σχολείο. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραίες ιδέες πήρα από αυτά τα παιδιά, πόσο έτοιμα ήταν να συζητήσουν και με τόση καθαρότητα σκέψης και απλές ιδέες, απλές λύσεις, είναι έτοιμα τα παιδιά. Αυτά είναι να τους το λέμε. Έχουν αφαιρέσει την απαίτηση δηλαδή από το μυαλό τους, θεωρείτε? Δεν αφαιρούν εντελώς την απαίτηση, ούτε περιμένουμε και προσδοκούμε εμείς από τα παιδιά να αλλάξουν εντελώς mm-hmm. αυτά που εμείς τους μάθαμε. Γιατί η πραγματικότητα σωστά. αυτή είναι. Εμείς τους μάθαμε να μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά ενημερώνοντας και εξηγώντας τι σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, τι σημαίνει φυσικό περιβάλλον, αλυσίδα ζωής, συνύπαρξη του ανθρώπινου είδους με τα υπόλοιπα ζωντανά στον πλανήτη μας, με την υπόλοιπη φύση, πιστέψτε με, τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν. Δηλαδή, αν εμείς φοβούμαστε να τους μιλήσουμε ή λέμε ότι θα το καταλάβουν, θα το δεχτούν, θα το αντέξουν, πραγματικά είναι έτοιμα τα παιδιά. Πρέπει πρώτα να μάθουν μεγάλοι όμως. Πρέπει αυτό να εκπαιδευτούν αυτοί. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς πρέπει να εκπαιδευτούμε και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι η δική μας εικόνα, η δική μας προβολή που μας καίει περισσότερο. Αυτό πρέπει να απαλλάξουμε από τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να μάθουμε και στα παιδιά μας έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Μάλιστα. Θέλω να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες που κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση γενικότερα. Όλοι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ελπίζω όχι με τον πολύ άσχημο τρόπο. Ναι. Άρα εύχομαι η πλειοψηφία από τώρα να λάβει έτσι πρωτοβουλίες προς το συμφέρον, προς έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, αν μη τι άλλο. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σακαδάκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε πίσω με πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα.